πραγματικά με αυτή μας τη συγκέντρωση σήμερα που η κυβέρνηση μαζί με τα άλλα κόμματα ψηφίζουν, θεσμοθετούν τους χώρους που ουσιαστικά αποτελούν νόμιμα σημεία που οι νέοι άνθρωποι, που οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται στην εξάρτηση ουσιαστικά θα τρυπιούνται ελεύθερα, θα έχουν το δικαίωμα στο θάνατο. Είναι απάντηση η σημερινή συγκέντρωση, αλλά και δήλωση αποφασιστικότητας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να μην περάσει αυτό το νέο επικίνδυνο βήμα στην κυρίαρχη πολιτική που διαχειρίζεται τα ναρκωτικά όλα αυτά τα χρόνια. Τι περισσότερο, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε εμείς από τα λόγια που είπε η εκπρόσωπος των γονέων της θεραπευτικής κοινότητας, που είπαν οι άνθρωποι που ζουν με το πρόβλημα. Μάλλον είναι πιο ευαίσθητοι και αγαπάν πιο πολύ τους συνανθρώπους μας χρήστες, οι κυβερνώντες και ανάμεσα σε αυτούς και υποψήφοι δήμαρχοι της Αθήνας, που από ευαισθησία θέλουν να δημιουργήσουν τους χώρους. Στους δρόμους γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο βλέπουμε το απάνθρωπο πρόσωπο της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Βλέπουμε το κουρέλιασμα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στη Μασαλίας, στο τέρμα της Καλκοκορδίλη, στο Πνευματικό Κέντρο, σε όλες τις πιάτσες του θανάτου που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, αποτυπώνεται κυριολεκτικά η κυρίαρχη πολιτική στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Είναι συνέπειες αυτής της πολιτικής αυτές οι εικόνες. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική την οποία υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο περπάτημα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι η περίφημη μείωση της βλάβης. 25 χρόνια. 25 χρόνια αυτή η πολιτική της λεγόμενης μείωσης της βλάβης είναι η κυρίαρχη πολιτική του κράτους, της κυβέρνησης, της πολιτείας, των περισσότερων δήμων και περιφερειών για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών. Ποια είναι τα αποτελέσματα της μείωσης της βλάβης? Είναι ότι θεργεύουν οι αριθμοί των εξαρτημένων συνανθρώπων μας, είναι ότι μεγαλώνει η λίστα του θανάτου. Καταδικάζουν κυριολεκτικά, βαφτίζοντας αρρώστους τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην εξάρτηση, ονομάζοντας έτσι τους χρήστες, τους καταδικάζουν να μένουν εγκλωβισμένοι στην εξάρτηση, εγκλωβισμένοι στη χρήση. Πώς φτάσαμε στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, ήρθαν ξαφνικά, επειδή τα κάνουν στην Ευρώπη, να τα κάνουμε και στην Ελλάδα, με τα ίδια επιχειρήματα, τα οποία ακούμε όλη αυτή την περίοδο, υλοποίησαν τα προγράμματα μεθαδόνης, ένα υποκατάστατο δηλαδή της ηρωίνης, για να μπει σε διαδικασία υποτίθεται απεξάρτησης ο χρήστης παίρνοντας ένα άλλο ναρκωτικό. Στη συνέχεια, επειδή υπήρχαν λίστες για τα προγράμματα μεθαδόνης και αλήθεια ποιος εξαρτημένος δεν θέλει δωρεάν τη δόση του, επειδή λοιπόν υπήρχαν λίστες, επειδή υπήρχαν πιάτσες γύρω από το πρόγραμμα της μεθαδόνης, κάναν το επόμενο βήμα. Πήγαν τα προγράμματα μεθαδόνης στα νοσοκομεία. Τότε εμφανίστηκε ένα καινούριο εμπόριο, το εμπόριο της μεθαδόνης. Τότε οι πιάτσες πήγαν γύρω από τα νοσοκομεία. Τότε διαμορφώθηκαν οι όροι αυτά τα προγράμματα να λειτουργούν κυριολεκτικά με τη λογική «πάρ' τη δόση σου και φύγε». Χωρίς να υλοποιούνται ούτε οι όροι επιστημονικοί υποτίθεται, αλλά οι όροι που είχαν βάλει όταν τα ξεκίνησαν. Χωρίς δηλαδή προσωπική προσέγγιση με το χρήστη του υποκατάστατου, χωρίς τις εξετάσεις αίματος και ούρων περιοδικές για να βλέπουν την πορεία της απεξάρτησης. Φτάσαμε λοιπόν στο «πάρ' τη δόση σου και φύγε».
Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάει στο Ελμπής, στο Δημοτικό Νοσοκομείο. Υλοποιείται ένα από τα προγράμματα μεθαδόνης. Κλεισμένο σε κοτόσυρμα, ένας ελάχιστος χώρος, 2-3 κοντέινερ, που εκεί εξυπηρετούνται πάνω από 200 χρήστες. Με 3 εργαζόμενους, οι οποίοι υποτίθεται θα κάνουν προσωπική δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτές είναι οι συνέπειες της πολιτικής τους, που δεν ντρέπονται να διαφημίσουν και να πουλάνε ανθρωπισμό και ευαισθησία, θέλοντας όχι μόνο να τη συνεχίσουν, αλλά να την πάνε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Ξέρετε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έβγαλε την βρώμικη δουλειά και συνεχίζει να τη βγάζει όσον αφορά το τρίτο μνημόνιο, τα μεταμνημονιακά μέτρα, την πλήρη ισχύ όλων των μνημονίων που είχαν ψηφίσει οι προηγούμενοι, όχι μόνο έβγαλε αυτή τη βρώμικη δουλειά, δηλαδή τη συνταγή διαχείρισης της κρίσης με τα μέτρα των μνημονίων, όχι μόνο έβγαλε τη βρώμικη δουλειά πρωτοστατώντας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, κάνοντας την Ελλάδα σημεοφόρο των ατοικών αμερικάνικων και σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέποντάς σε στρατόπεδο, κάνοντας τις γνωστές ενέργειες που έχει κάνει με τον Bayat να περιδιαβαίνει παντού, δεν αρκέστηκε σε αυτό. Και στο θέμα των ναρκωτικών παίζει τον ίδιο βρώμικο ρόλο και εξίσου επικίνδυνο ρόλο. Και αυτό γιατί? Όχι μόνο γιατί οι κοινωνικές προϋποθέσεις που σπρώχνουν τους ανθρώπους στα ναρκωτικά παρέμειναν και αυξήθηκαν τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η ανεργία, η φτώχεια, τα αδιέξοδα, οι προϋποθέσεις οι οποίες συμβάλλουν στο μεγάλο μας, στο γιγάντωμα αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος που λέγεται ναρκωτικά, που είναι φρούτο, γέννημα αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, αλλά θέργεψαν αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε τα στοιχεία από το πρόγραμμα Αριστοτέλης που κάνει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στους χρήστες της Αθήνας, στους χιλιάδες χρήστες της Αθήνας. Στην τετραετία λοιπόν παρουσιάστηκε το Μάη του 2018. Στην τετραετία από το 12 έως το 18 και ξεχωρίζοντας τα τελευταία 4 χρόνια, τα στοιχεία λένε ότι η αστεγία των χρηστών από το 23% πήγε στο 29%. Οι ανασφάλιστοι χρήστες από το 64% πήγαν στο 76%. Οι άνεργοι χρήστες πήγαν από το 84% στο 93%. Αυτά τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αυτή την εκτείναξη των δεικτών που δείχνουν το πώς η μεγέθυνση των κοινωνικών προβλημάτων, διαχειριζόμενη φυσικά τις μνημονιακές συνταγές, παίρνοντας όλα αυτά τα μέτρα, οθούν και δημιουργούν ακόμα πιο επικίνδυνο υπόβαθρο για να μεγαλώνει, να θεργεύουν τα ναρκωτικά. Δεν είναι όμως μόνο οι συνέπειες από την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, τη συνολικότερη πολιτική την οποία περνάει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η επιθετική προπαγάνδα από αυτό το κόμμα που μαζί με ένα λόμπι διάφορων ΜΚΟ παλεύουν να νομιμοποιήσουν τα ναρκωτικά. Κυριολεκτικά παλεύουν στο όνομα της αποποινικοποίησης να νομιμοποιήσουν τα ναρκωτικά. Και αυτό μάλιστα συνδυάζεται με μια επιθετική προπαγάνδα που μιλάει και ξαναφέρνει ξανά μανά τον αντιπιστημονικό διαχωρισμό σε σκληρά και σε μαλακά, την περίφημη αυτοδιάθεση, το ατομικό δικαίωμα δηλαδή που έχει ο χρήστης στο χαπάκωμα και στο τρύπημα. Και φυσικά διαφημίζουν την κάναβη. Καμπάνιες κάνουν για τα υγιεινά ωφέλη που έχει η κάναβης. Διλάρουν τις χασισοφυτίες. Ο σύμβουλος, ο γνωστός σύμβουλος, ο λάτρης της Μενεγάκη, ο Καρανίκας, έχει αναλάβει από πάνω να φέρει σε πέρας δουλειές, business και διαφημίζει τα εκατομμύρια από τις χάσισοφυτίες της φαρμακευτικής, λένε, κάναβης.
διοργανώνουν γιορτές κάναβης με δωρεάν μαστούρωμα για την νεολαία, δίνουν άδειες σε μαγαζιά, σε αυτόματους πολιτές που εμφανίστηκαν στην Αθήνα, χρυσοπληρώνουν καμπάνιες διαφήμισης. Είναι τυχαίο που τον Μάιο η παρέα, γιατί για παρέα πρόκειται, που ονομάζεται Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με μέλη συμβούλου, συνεργάτες, μετακλητούς, βουλευτών και υπουργών, διοργάνωσε εκδήλωση με τον τίτλο «Yes, we cannabis», «We can cannabis». Είναι τυχαίο ότι αυτό το μότο εμφανίστηκε στην αλυσίδα franchise με το τίτλο «Can we do» και αφορά, όπως λένε, coffee shop που εκπροσωπούν την ιδέα της αποποινικοποίησης της κάναβης για όλες τις χρήσεις, προσφέροντας θηλυκές ταξιανθίες άριστης ποιότητας. Και συνεχίζουν αυτά τα οποία δεν βρίσκονται πλέον μόνο στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν και ήδη τα πρώτα μαγαζιά άνοιξαν στο ΜΕΤΣ και ετοιμάζονται και στο Κουκάκι και λένε, λέει η εταιρεία ελπίζει στην αύξηση του ορίου περιεκτικότητας της κάναβης που επιτρέπεται από 0,2 στο 1, όπως συμβαίνει στην Ελβετία. Και παράλληλα η εταιρεία καλεί τους επιχειρηματίες να ανοίξουν δουλειά. Είναι μικρό το κόστος, λέει, μόνο με 4.900 ευρώ ανοίγει στο μαγαζί, και λέει ότι μπορούμε όλοι τώρα να επωφεληθούμε σε καθημερινή βάση από τη χρήση της κάναβης, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο της ζωής μας, εμπνεόμενοι από στιγμές ενθουσιασμού και χαράς. Και το μότο μας, το «Yes, we can, we can», έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα όνομα, με μια θετική στακάτη δήλωση ότι μπορούμε, είναι εύκολο. Αυτά είναι νόμιμη πολιτική, είναι νόμιμες ενέργειες που διαφημίζουν την κάναβη με ειδικό αποδέκτη την νεολαία, και σε αυτό πρωτοστατεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά όλοι αυτοί, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουν διαμορφώσει συνοδεύεται από τον παροπλισμό των κέντρων πρόληψης, τα οποία παραμένουν ακόμα αθεσμοθέτητα, παραμένουν ακόμα στον αέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα έχουμε 7 κέντρα πρόληψης, τα οποία επιδοτήθηκαν με μόλις 100.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά από τους κεντροαριστερούς του Καμίνη, και τα οποία κάνουν υποτίθεται προγράμματα πρόληψης πέρα από τις προσπάθειες των εργαζομένων με 3,5 εργαζόμενους αναδημοτικό διαμέρισμα 100.000 κατοίκων. Και ρωτήστε τους γονείς αν στα δημοτικά σχολεία, αν στα γυμνάσια, αν στα ΕΠΑΛ έχει πραγματοποιηθεί κανένα πρόγραμμα πρόληψης. Συνεχίζουν όχι μόνο παροπλίζοντας και υπονομεύοντας την πρόληψη, υποχρηματοδοτούν, υποστελεχώνουν τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Μάλιστα με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουν σήμερα δίνουν απλόχερα τη δυνατότητα να ανοίξουν ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης αμφίβολης αποτελεσματικότητας, όπως υπάρχουν διάφορα αδιαβάθμιτα σήμερα στην αγορά, και λένε ότι το ΚΕΘΕΑ και οι κοινότητες μπορούν με ιδίους πόρους να προσλάβουν και προσωπικό. Ταυτόχρονα έχει στεγνώσει η χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί μια επιθετική πολιτική από τις θεραπευτικές κοινότητες για να διευρυνθεί ο κόσμος που μέσα από μια δύσκολη πορεία προσπαθεί να δώσει τη μάχη, να απεξαρτηθεί, να μπει στα θεραπευτικά προγράμματα. Και επειδή είναι και ευαίσθητη για το πρόβλημα των χρηστών στους δρόμους της Αθήνας, 2 χρόνια έκανε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα Street Works, το οποίο το ψηφίσαμε στο 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και εφαρμόστηκε, ξεκίνησε μάλλον, στο τέλος του 2018. Αλλά κατά τα άλλα είναι ευαίσθητη για τον πόνο των συνανθρώπων μας που βρίσκονται στον δρόμο. Ενώ το 2017 δεν έδωσαν επιδότηση
κάποιων εκατομμυρίων για να κάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σε μεγαλύτερη έκταση το ΚΕΘΕΑ. Όχι κάποιων εκατομμυρίων, κάποιων χιλιάδων. Την ίδια ώρα, αν δείτε πόσα εκατομμύρια δίνονται σε κάθε λογής αμαρτωλή μη κυβερνητική οργάνωση για να διοργανώνει ένα πάρτι στο Δήμο της Αθήνας, κυριολεκτικά θα δείτε την ουσία αυτής της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και συντρόφοι, μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Αυτό συνιστά η σημερινή ψήφιση των χώρων εποπτευόμενης κρίσης. Από όλα τα κόμματα και με την κολοτούμπα των ναζιστών της Χρυσής Αυγής, που στην Επιτροπή της Βουλής ήταν υπέρ, αλλά μετά μαζεύτηκαν και καταψηφίζουν. Οι χώροι αυτοί υπονομεύουν την πρόληψη, τη δυναμητίζουν την πρόληψη. Οι χώροι αυτοί αποθαρρύνουν τον εξαρτημένο από την προσπάθεια, η οποία δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, είναι βασανιστική, πρέπει όμως να στηριχθεί ο κάθε συνάνθρωπό μας για να δώσει, για να γίνει αυτή η όθηση στο να μπει στα θεραπευτικά προγράμματα και να προσεγγιστεί προσωπικά ο καθένας για να μπορεί αυτό να έχει αποτέλεσμα, ουσιαστικά τον αποθαρρύνουν. Και φυσικά νομιμοποιούν τις πιάτσες, νομιμοποιούν το εμπόριο των ναρκωτικών, τη διακίνηση των ναρκωτικών, τις μαφίες που κάνουν χρυσές δουλειές στις γειτονιές της Αθήνας και ιδιαίτερα του κέντρου. Γιατί το κάνουν αυτό? Προστατεύουν το τουριστικό προϊόν που λέγεται Αθήνα. Προστατεύουν κυριολεκτικά την εικόνα της πόλης, γιατί μόνο γύρω από την Ομόνοια είναι σε εξέλιξη ένα ξενοδοχειακό Ελντοράντο, όπως το διαφημίζουν, με 10 νέα ξενοδοχεία. Προστατεύουν λοιπόν την εικόνα της πόλης από συνανθρώπους μας που βρίσκονται στη διαδικασία της εξάρτησης. Να τους μαζέψουμε, να τους βάλουμε κάπου και να τρυπιούνται, να ακολουθούν το δρόμο του αργού θανάτου, αλλά ελεγχόμενα, εποπτευόμενα, ακόμα φτάνουν να πούν και με υγιεινή χρήση. Σε τέτοιο κινησμό έχουν φτάσει, σε τέτοια διαστροφή, αν θέλετε, και των λέξεων, για να χρυσώσουν, για να πλασάρουν την πολιτική τους. Από κοινού, οι υποψήφοι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ, κυριολεκτικά διαφημίζουν ότι συνένεσαν και οι τρεις για τους χώρους εποπτευόμενης κρίσης και μάλιστα διαγωνίζονται ποιος είχε την έξυπνη ιδέα πρώτος. Ο Καμίνης προσπάθησε να την υλοποιήσει κανένα 6-7 χρόνια. Τώρα, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θεσμοθετήθηκε. Φυσικά, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ήδη οι αντιδράσεις από συλλόγους, από φορείς, από κατοίκους κάνουν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθειά τους να χωροθετήσουν χώρους εποπτευόμενης χρήσης στις γειτονιές της Αθήνας. Δεν θα τους περάσει. Έχει γενικευμένη αντίθεση ο λαός μας σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτή τη διαχείριση, και πραγματικά μπορούν να μείνουν λόγια και προθέσεις αυτή τους η στόχευση. Τόσο κοινικά προσπαθούν να παρουσιάσουν τη λειτουργία αυτών των χώρων. Ο χρήστης παίρνει τη δόση του. Έρχεται, τρυπιέται εποπτευόμενα, μετά από λίγο όμως πρέπει να φύγει για να πάει πού, να πάει γύρω από τη γειτονιά για να ξαναβρει τη δόση του. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η λειτουργία. Αυτές είναι οι ανθρωπιστικές τους ευαισθησίες. Κυριολεκτικά δηλαδή διαμορφώνεται ένα μόνιμο στάτους που καλλιεργεί και αυταπάτες σε συνειδήσεις εξαρτημένες ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε στην πορεία στον αργό θάνατο, αλλά να τον πάμε πιο πέρα, να παρατείνουμε αυτή τη βασανιστική διαδικασία. Οι αντιδράσεις πρέπει να γενικευτούν. Πρέπει να φουντώσουν στα αθλητικά σωματεία, στις ενώσεις γονέων, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά συμβούλια. Παντού πρέπει να εκφραστεί μαζική, δυναμική αντίδραση. Δεν είναι μια μάχη την οποία δεν θα τη δώσουν. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε, γιατί πραγματικά αυτό που έχουμε δηλώσει χρόνια τώρα, που επιχειρούσαν να περάσουν
και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αυτές τις λογικές, είχαμε δηλώσει ότι είναι αιτία πολέμου. Και αυτός ο πόλεμος πραγματικά πρέπει να γίνει. Τον χρωστάμε στη νεολαία, τον χρωστάμε στα παιδιά μας, τον χρωστάμε πρώτα απ' όλα στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στο λούκι της εξάρτησης, στο λούκι του αργού θανάτου. Ο αγώνας, φίλοι και σύντροφοι, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, δεν είναι ξεκομμένος. Δεν είναι κάποιος άλλος αγώνας παράλληλα με την προσπάθεια που γίνεται στο μαθητικό, στο φοιτητικό κίνημα, στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι από εδώ η εναντίωση στα ναρκωτικά και από εκεί η πάλι προσπάθεια για δουλειά με δικαιώματα, κόντρα στους μνημονιακούς νόμους, για μόρφωση που θα δίνει εφόδια και δεν θα εξοντώνει στην παπαγαλία, για πολιτισμό, για ψυχαγωγία, για άθληση. Αυτός ο αγώνας πάει μαζί. Δεν είναι ένα ακόμα καθήκον, να πω έτσι κνήτικα. Είναι ένας αγώνας ο οποίος, όπως οι αντίπαλοι μας στοχεύουν στη συνείδηση της νεολαίας, τη θέλουν ναρκωμένη, τη θέλουν ευέλικτη, τη θέλουν αναλώσιμη, τη θέλουν για μια νέα γενιά η οποία δεν θα έχει δικαιώματα, αλλά θα έχει ευκαιρίες. Τη θέλουν λοιπόν και μαστουρωμένη. Γι' αυτό εμείς, επειδή την θέλουμε ζωντανή, ανήσυχη, δυναμική, να διεκδικεί, να παλεύει για όλα όσα δικαιούται, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς να κατεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων, δίνουμε αυτόν τον αγώνα από κοινού. Πρέπει να ρίξουμε όμως ιδιαίτερα βάρος σε αυτή την ύπουλη προπαγάνδα, μην το ξεπεράσουμε έτσι, περί ψυχαγωγικής χρήσης του χασίς. Χρειάζεται πλατιά ενημέρωση και θα προστατήσουμε εμείς πρώτα απ' όλα, φίλοι και σύντροφοι. Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ έχει βγάλει, θα κυκλοφορήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μπροσούρα, η οποία μιλάει στη γλώσσα της νεολαίας και με την εμπειρία της νεολαίας για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Δεν θα σας κουράσω, αλλά επειδή δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα, θα σας διαβάσω το πώς στεκόμαστε με βάση τις επιστημονικές έρευνες και τη δουλειά του ΚΕΘΕΑ για το κίνδυνο που υπάρχει από την κάναβη, από το χασίς. Αλλοιώνει την αντίληψη, επηρεάζει την προσοχή, την κρίση, την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τη μάθηση και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Έχει συνδεθεί με προβλήματα σχέσεων, με ανεργία, με έλλειψη ικανοποίησης από τη ζωή. Η χρήση της επιβαρύνει τους πνεύμονες περισσότερο από το τσιγάρο και έχει σχετιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως ψυχοσικά επεισόδια, σκιζοφρένεια και κατάθλιψη. Αυτά είναι από την επιστημονική παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ για την κάναβη. Στην πλειοψηφία των χρηστών, η κάναβη ήταν το πρώτο σκαλοπάτι για τη δοκιμή και άλλων ουσιών. Ο νέος που αναζητά κάναβη έρχεται πιο εύκολα σε επαφή με άτομα που κάνουν χρήση και άλλων ναρκωτικών και διευκολύνεται η πρόσβασή του σε αυτά. Η ψυχική εξάρτηση από το χασίς είναι πολλές φορές εντονότερη σε σχέση με άλλες ουσίες. Γιατί? Γιατί δεν συνδέεται με τους φόβους του θανάτου. Έτσι ο χρήστης έχει στο μυαλό του αυτό που ακούμε συχνά, όποτε θέλω το κόβω. Από τους μαθητές της Ελλάδας που δοκιμάζουν κάναβη, μόνο το 20% έμεινε σε απλή δοκιμή. Το 80% των νέων κάτω από 20 ετών που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα ζητούν θεραπεία από την κάναβη. Η κάναβη αποτελεί τη συχνότερη αναφερόμενη ουσία χρήσης από όσους ξεκινούν τη θεραπεία απεξάρτησης για πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτές οι πλευρές πρέπει να ανοιχτούν, πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να ενημερωθεί η νεολαία και αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν πολύ λίγοι εκτός από εμάς ακόμα. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν πρέπει να πρωτοστατήσει η ΚΝΕ, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι αντιδράσεις που έχουν ήδη έρθει από συλλόγους σε γειτονιές,
απέναντι στα coffee shops που άνοιξαν στο Παγκράτη, στο Μέτς και ετοιμάζονται κι αλλού. Χρειάζεται να ενημερωθεί και ο κόσμος, να ενημερωθούν οι νέοι άνθρωποι, γιατί μέσα από το διαδίκτυο κυριολεκτικά διαφημίζεται και θεωρείται και η στάση, η σχέση και η λογική της ψυχαγωγικής χρήσης. Ας βάλουμε τώρα ένα ακόμα ερώτημα. Μπορεί ένας Δήμος να αντιμετωπίσει την κυρίαρχη πολιτική στο πρόβλημα των ναρκωτικών? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να γίνει εχθρός, αντίπαλος της κυρίαρχης πολιτικής. Και αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο στο σημερινό συσχετισμό που υπάρχει. Μπορεί να στηρίξει τα κέντρα πρόληψης, να εντάξει σε ένα πλέγμα δράσεων ενημέρωσης όλους τους φορείς της πόλης. Έχουμε δεκάδες αθλητικά σωματεία σε όλους τους Δήμους. Έχουμε συλλόγους γονέων, έχουμε συλλόγους στις γειτονιές, έχουμε συλλόγους με διάφορα ενδιαφέροντα που έχει νεολαία, έχουμε θεατρικές ομάδες. Μπορεί να διαμορφωθεί ένα πλατή πλέγμα δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων, πρωτοβουλειών που ενημερώνει, που δραστηριοποιεί, που ζωντανεύει, που αποτρέπει. Μπορεί να αντισταθεί ένας Δήμος στη λειτουργία των χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Μπορεί να αντισταθεί στο άνοιγμα καταστημάτων κάναβης, καφέ, σόπς, αλλά και στην αρκοκουλτούρα, στην οποία, για παράδειγμα, πρωτοστατεί ο Δήμος της Αθήνας, παραχωρώντας τη δημοτική αγορά της Κυψέλης και την Τεχνόπολη σε συνεχόμενα μπαζάρ κάναβης, μάλιστα με 2 ευρώ είσοδο, και απαγορεύεται είσοδος στους ανηλίκους. Μπορεί να στηρίξει με κάθε μέσο τις θεραπευτικές κοινότητες, το ΚΕΘΕΑ, να απαιτήσει τους όρους λειτουργίας των προγραμμάτων μεθαδόνης στα νοσοκομεία. Αφού τα έχετε, θα τα λειτουργείτε με τους όρους που είχατε αποφασίσει και όχι με αυτό το εμπόριο «πάρ' τη δόση και φύγε». Αλλά και το ΚΕΘΕΑ, είναι τυχαίο που αυτός ο Δήμος στάθηκε αδιάφορος, εχθρικός κυριολεκτικά απέναντι στις προσπάθειες που κάνει και το ΚΕΘΕΑ και οι θεραπευτικές κοινότητες και οι σύλλογοι γονέων, φτάνοντας στο σημείο να ζητάει, αν θυμάμαι καλά, και 400 ευρώ για να βγάλουν ένα περίπτερο οι γονείς σε μια πλατεία του κέντρου της Αθήνας. Μπορεί να διώξει το λόμπι των ναρκωτικών, των ΜΚΟ, από το Δήμο, να οργανώσει προγράμματα δουλειάς στο δρόμο και να είναι τέτοια και τόσα ώστε να αγγίξουν τον πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται στη χρήση. Να πιέσει στην καταστολή της πιάτσας και των ναρκοεμπόρων, γιατί εμείς λέμε ότι είναι δουλειά της αστυνομίας να χτυπήσει, να αντιμετωπίσει τα κυκλώματα, τους ναρκέμπορους, τις μαφίες, το ξέπλυμα το οποίο γίνεται χρημάτων στην Αθήνα. Σε αυτή την κατεύθυνση πιέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αρκετές φορές, επιδιώκοντας συζητήσεις σε έναν όμως αρνητικό, εχθρικό συσχετισμό, αλλά και με πίεση σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι εθισμένος σε αυτή την ευρωενωσύντικη λογική «διαχειρίζομαι τα ναρκωτικά, μειώνω, υποτίθεται, τη βλάβη». Αυτά τα μέτρα τα πήραμε, τα προσπαθήσαμε στους Δήμους που διοίκησαν οι κομμουνιστές δήμαρχοι με πλειοψηφίες κομμουνιστών. Είναι προγράμματα τα οποία εξελίσσονται στην Κεσαριανή του Δήμου μαζί με το ΚΕΘΕΑ, ενημέρωση στα δημοτικά, στα γυμνάσια, εξειδικευμένη στην κάθε ηλικία. Είναι αντίστοιχα προγράμματα που έγιναν στην Πετρούπολη, πάλι μαζί με το ΚΕΘΕΑ. Είναι η μεγάλη, τεράστια πολιτιστική, αθλητική δράση που αγκαλιάζει σχολεία, πανεπιστήμια, σχολές, λαϊκά φροντιστήρια που γίνονται στην Πάντρα με τη στήριξη του προγράμματος Οξυγόνο και την απέτηση να φτιαχτεί πρόγραμμα θεραπευτικής κοινότητας στην Πάντρα, και θα το φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα και χωρίς τα λεφτά που δεν δίνουν. Άρα μπορούν να γίνουν πολλά. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, αγαπητοί φίλοι και συντρόφοι, και μπροστά στον έντονο μαζικό πολιτικό αγώνα που έχουμε και που έχετε, το συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα μαθητικά συντονιστικά στις 18 του Μάρτη, γιατί αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά 2 μήνες πριν τις πανελλαδικές, 95.000 παιδιά της Δευτέρα Λυκείου τα κρεμάει κυριολεκτικά στον αέρα με τον νόμο που φέρνει. Είναι η μάχη των φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών.
Είναι τα μαθητικά φεστιβάλ που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Είναι τα φεστιβάλ που θα κάνει ΚΝΕ στα πανεπιστήμια. Ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά θα είναι στο κέντρο αυτής της δουλειάς, της ενημέρωσης και της δράσης. Και φυσικά μπροστά μας είναι η ψήφος της νεολαίας. Η μάχη για να είναι κόκκινη αυτή η ψήφος παντού στην περιφέρεια της Αττικής με τον σύντροφο τον Γιάννη τον Πρωτούλη, υποψήφιο περιφερειάρχη, στους δήμους όλης της Αττικής και φυσικά στην Ευρωκάλπη. Γιατί το κάλεσμα αγωνιστικής αφύπνισης που κάνει η ΚΝΕ στην νεολαία είναι ταυτόχρονα και κάλεσμα για ζωή ολόκληρη, χωρίς δόσεις, χωρίς εκπτώσεις, αλλά με όλα όσα δικαιούται η νεολαία. Με αυτές τις σκέψεις, εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ. Θα μας επιτρέψετε, επειδή είσαστε στην έδρα μας, το Δήμο της Αθήνας, και φυσικά σε όλα τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης, σε όλους τους Δήμους της Αττικής και στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο, δεκάδες, κυριολεκτικά δεκάδες, φίλοι, μέλη, στελέχη της Κομμουνιστικής Νεολαίας θα είναι στα ψηφοδέλτια. Επειδή όμως είμαστε στην Αθήνα, θα μου επιτρέψετε να ανακοινώσω τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και διαμερισματικούς συμβούλους, κνήτες και κνήτησες, στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Είναι ο Γιάννης Παντελάρος, ο μικρότερος σε ηλικία υποψήφιός μας, συνδικαλιστής μαθητής και τώρα πρωτοετής φοιτητής στο μαθηματικό. Είναι ο Ανδρέας Οπούλος που επίσης ακούσαμε από το Σύλλογο Σπουδαστών του ΣΤΕΦ. Τη ΣΤΕΦ, το λέτε ΣΤΕΦ, αλλά πλέον είσαστε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Μαθηματικού. Είναι ο Εμιλιάνο Τσάνε, στέλεχος της ΚΝΕ στην ΑΒΑ Αθήνας, μετανάστης από την Αλβανία. Είναι η συντρόφισσα Βέρα Ασλάν, φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, μετανάστρια της Συρίας. Στο πρώτο διαμέρισμα, η συντρόφισσα Αλεξάνδρα Ικοτσοφίτη, σε διάβασα σωστά, απόφοιτη αυτού του Πανεπιστήμιου, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας, εργαζόμενη στο χρηματοπιστωτικό. Και ο Σπύρος Παφίλης, δεν είναι ο γιος του Θανάση, εργαζόμενος στον επισητισμό, απόφοιτος του οικονομικού, της Οικονομικής Σχολής και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Στο δεύτερο διαμέρισμα είναι η συντρόφισσα Μιράν Αβακιάν, ο σύντροφος Μιράν Αβακιάν, συγγνώμη, σύντροφος, φοιτητής ιστορικού αρχαιολογικού, μετανάστης από την Αρμενία. Ο σύντροφος Γιώργος Παπαλουκάς, εργαζόμενος σε ερευνητικό κέντρο, ηλεκτρολόγος, μηχανικός του Μετσόβιου. Στο τρίτο διαμέρισμα, ο Βασίλης Δήμου, μεταπτυχιακός φοιτητής του Γεωπονικού και στο Δουσού του Συλλόγου Κεραμικού Ρουφ Γκάζι Μέγας Αλέξανδρος. Στο τέταρτο διαμέρισμα, η Ρο Μπούτα, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, εργαζόμενη σε κομμωτήριο. Στο πέμπτο διαμέρισμα, η συντρόφισσα Χριστιάνα Κιόσκια, φοιτήτρια μεταλλιολόγος του ΕΜΙΤΗ, μετανάστρια από την Αλβανία. Ο σύντροφος Άγγελος Κακαλής, εργαζόμενος με μερική απασχόληση, στο Λουσού του Στεγιού, του ζωντανού στεγιού που έχουμε στο πέμπτο και έκτο διαμέρισμα της Αθήνας. Στο έκτο διαμέρισμα, έχουμε και πολλά διαμερίσματα, η Ηλιάνα Χατζιευσταθίου, εργαζόμενη φοιτήτρια και μέλος του Λουσού του Συλλόγου Φοιτητών Ιστορικού Αρχαιολογικού του ΕΚΠΑ. Και στο έβδομο διαμέρισμα, ο Βασίλης Παπαδάς, ιδιωτικός υπάλληλος στην Επιτροπή Νέων Εργαζομένων Ανέργων του ΕΚΠΑ.
Μετά το πέρασε οι σύντροφοι, οι υποψήφοι να έρθουν εδώ και για φωτογραφίες. Σας ευχαριστούμε.